προσπληρεπαλήθευσε το ρεπορτάζ του ένα Channel σχετικά με τον αριθμό κρουσμάτων για τον ομό Καβάλας, αλλά και τα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ. Πρέπει να τονιστεί ότι άμεσα η δημοσιογραφική ομάδα του ένα Channel ενημέρωσε τους πολίτες για την κατάσταση, αλλά και το τι ισχύει για τον ομό Καβάλας με εγκυρότητα. Πρέπει να τονιστεί ότι υπήρξε άμεσα συντονισμός από τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλα ως Κώστα Αντωνιάδη, ο οποίος επικοινώνησε με την πολιτική προστασία, αλλά φυσικά και με τον αρμόδιο υφυπουργό κύριο Χαρδαλιά για τον συντονισμό της κατάστασης, αλλά φυσικά και το τι θα ίσχυε από την πλευρά του ΕΟΔΗ. Πρέπει να τονιστεί ότι τα κρούσματα ήταν εισερχόμενα από τις πύλες εξόδου και πιο συγκεκριμένα από τον Προμαχώνα. Αργά το απόγευμα της 3ης 7 Ιουλίου ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη που αφορούσε την ενημέρωση στους 4 δημάρχους του νομού και τον Διευθυντή Υγείας κ. Χρήστο Παπαδόπουλο, την οποία οργάνωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Κώστας Αντωνιάδης. Κινήθηκαν όλες οι διαδικασίες αυτές που προβλέπονται, ο ΕΟΔΗ και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας είναι αυτοί που έχουν την ευθύνη για το χειρισμό όλων αυτών των υποθέσεων, δηλαδή όταν εισέρχεται κάποιος και κάνει ένα τεστ, αφήνει κάποια στοιχεία και εφόσον βγει θετικό, ακολουθείται μια διαδικασία μετά καραντίνας, υπάρχει ένα ξενοδοχείο COVID, έτσι όπου πηγαίνουν εκεί. Όλες αυτές οι διαδικασίες είναι υπό την ευθύνη του ΕΟΔΗ και της Γενικής Γραμματείας. Εμείς δρούμε επικουρικά όπου χρειάζεται, ως τοπικές αρχές και ως τοπική κοινωνία εδώ, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι όλα γίνονται έτσι όπως πρέπει και βοηθάμε όπου μας ζητηθεί. Έτσι, αυτό έγινε και στις τελευταίες αυτές περιπτώσεις. Έχουμε πει ότι το άνοιγμα των συνόρων εγκυμονεί τον κίνδυνο να έχουμε εισερχόμενα περιστατικά από χώρες, ειδικά της Βαλκανικής. Θέλει προσοχή, θέλει να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα από όλους. Θέλει όλοι οι πολίτες να είναι σε εγρήγορση, γιατί βλέπουμε αρκετές χώρες στον πλανήτη που μπαίνουν σε δεύτερο κύμα. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να χαλαρώσουμε, το λέμε πάρα πολλές φορές αυτό το πράγμα. Όλο αυτό το άνοιγμα των συνόρων δημιουργεί επιπρόσθετο κίνδυνο και ειδικά όταν υπάρχει και χαλάρωση είτε λόγω κόπωσης, είτε λόγω του καλοκαιριού ή οτιδήποτε άλλο, αυτό δημιουργεί όλες τις συνθήκες για να έχουμε αύξηση των περιστατικών. Άρα λοιπόν θέλει προσοχή από όλους. Όλα να γίνονται συντεταγμένα, να ακολουθούμε τις διαταγές, τις επιταγές του κράτους, ό,τι προβλέπεται, να το κάνουμε με αίσθημα ευθύνης όλοι, για να μπορέσουμε να αποφύγουμε δυσάρεστες συνέπειες. Εάν κάνουμε όλα όσα πρέπει, όλα όσα προβλέπει η ελληνική κυβέρνηση, όσα προβλέπουν όλα τα πρωτόκολλα, οι οργανισμοί μας, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, η Γενική Γραμματεία, αν τα κάνουμε όλα όπως πρέπει, τότε ελαχιστοποιούμε τον κίνδυνο να έχουμε πρόβλημα. Όποιες χώρες, και το βλέπουμε αυτό, αψήφισαν τα μέτρα, ή τα χαλάρωσαν απότομα, ή ο κόσμος δεν τα ακολουθεί. Περάσανε σε δεύτερο κύμα και πολλές φορές σε χειρότερο από το πρώτο. Και ξέρετε ότι ένα δεύτερο lockdown θα είναι καταστροφικό για την οικονομία. Και για τον τουρισμό και για την οικονομία, για όλα. Τη στιγμή λοιπόν που ο κίνδυνος είναι αυξημένος, θέλει ακόμα μεγαλύτερη προσοχή και μεγαλύτερη προσήλωση στην εφαρμογή όλων των κανόνων υγιεινής, των πρωτοκόλων και ό,τι προβλέπεται. Στους δημάρχους έγινε ενημέρωση για τα εισαγόμενα κρούσματα κορονοϊού και αμέσως μετά την τηλεδιάσκεψη υπήρξαν και τα κατάλληλα δελτία τύπου. Αμέσως μετά τη λήξη της τηλεδιάσκεψης, ο Δήμος Παγκαίου έδωσε στη δημοσιότητα το δικό του δελτίο τύπου μετά και την ιχνηλάτηση των 2 ασυμπτωματικών φορέων του κορονοϊού COVID-19 στον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα με προορισμό τον Δήμο Παγκαίου. Πιο συγκεκριμένη ανακοίνωση αναφέρει: το Σάββατο 4 Εβδόμου ιχνηλατήθηκαν 2 ασυμπτωματικοί φορείς του COVID-19 στον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα με προορισμό τον Δήμο Παγκαίου για ημερήσια εκδρομή, η οποία επέστρεψαν στη χώρα προέλευσής τους. Εφιστούμε την προσοχή στους συμπολίτες μας και στους επαγγελματίες της περιοχής μας για την τήρηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου. Είναι υποχρέωσή μας θεσμικά, δεδομένου ότι έχουμε κάποια πληροφόρηση, αφού την φιλτράρουμε και ξεκαθαριστεί η εγκυρότητά της, από εκεί και πέρα να την κοινοποιήσουμε στους συμπολίτες μας, γιατί τα ερωτήματα που είχαμε όλη την ημέρα σήμερα αλλά και από εχθές αργά το βράδυ, μετά τις 11 το βράδυ που είχαμε τις πρώτες πληροφορίες, πραγματικά η αγωνία και το ενδιαφέρον πάρα πολλών
συμπολιτών μας και επαγγελματιών της περιοχής ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Όσον αφορά την περιοχή μας, βέβαια που προφανώς θα ρωτήσετε γι' αυτό και η ανακοίνωση αφορά μόνο το Παγκαίο, πραγματικά ειχνηλατήθηκαν δύο κρούσματα, δύο φορείς, οι οποίοι ήταν μάλιστα συμπτωματικοί, από έλεγχο που έγινε στον Προμαχώνα και αυτοί είχαν μια ημερήσια εκδρομή στο Παγκαίο. Βέβαια επέστρεψαν, επιβεβαιώθηκε ότι έχουν επιστρέψει στη χώρα προέλευσής τους, δηλαδή την Βουλγαρία. Και βέβαια από εκεί και πέρα θεωρώ ότι άλλα κρούσματα προς το παρόν οι φορείς του ιού δεν ειχνηλατήθηκαν στην περιοχή. Κανένας δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι δεν υπάρχουν ή ότι δεν υπάρχουν κρούσματα ή φορείς του ιού στον Δήμο γενικότερα ή και πολλοί άλλοι οι οποίοι είναι ασυμπτωματικοί. Πάντως για αυτά τα οποία είναι επιβεβαιωμένα και ειχνηλατήθηκαν έχουν επιστρέψει στην Βουλγαρία, γιατί η εκδρομή τους ήταν πραγματικά και διασταυρώθηκε ότι πέρασαν τα σύνορα και επιστρέψανε πίσω. Φυσικά και με ανησυχεί, όπως όλους τους δημάρχους και όλους όσοι φυσικά και μας απασχολεί, διότι καταλαβαίνετε ότι έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να κρατήσουμε τις περιοχές μας καθαρές. Το έχουμε πετύχει σε ένα ποσοστό, νομό καβάλες τουλάχιστον, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Ναι. Οπότε τώρα πλέον πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και αυτό που μας ανησυχεί περισσότερο είναι ο πληθυσμός, ο ντόπιος πληθυσμός, ότι πρέπει να παίρνει τα μέτρα του. Να μην νομίζουμε ότι τελείωσε η πανδημία. Ίσα-ίσα που τώρα τα πράγματα μπορεί να είναι και χειρότερα, διότι μπορεί να γίνει το δεύτερο κύμα, που το δεύτερο κύμα, αυτό που λένε οι επιδημιολόγοι, ότι είναι πιο επώδυνο ακόμη από την πρώτη φάση. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ακόμη και στο άνοιγμα των συνόρων, ζητάμε στην ΙΘΕΑ ότι και αυτό πρέπει να είναι με πολλά μέτρα ασφαλείας. Ο προγραμματισμός μας είχε επίσης ως στόχευση την ανταλλαγή απόψεων και την γενικότερη προσπάθεια να λαμβάνουμε και εμείς μέρος στο μέτρο και στο βαθμό που δεν θα ενοχλούσαμε ή δεν θα δημιουργήσαμε με πρόβλημα στην κεντρική διαχείριση, όπως αποφάσισε ο Υφυπουργός κ. Καρδαλιάς και ο ΕΟΔΗ. Η σημερινή όμως συνάντηση είχε πλέον μια διαφορετικότητα, καθώς η χθεσινή μάλλον, αλλά εν πάση περιπτώσει η συνάντηση αυτή, αυτό το meeting, το τηλεοπτικό, είχε μια διαφορετικότητα. Η διαφορετικότητα, όπως την έβαλα εγώ και την προσέγγισα, είναι ότι δεν μπορούμε ούτε να κρατάμε πράγματα κρυφά, ούτε μπορούμε να μην λέμε αυτό που πρέπει να πούμε. Βεβαίως. Αλλά παράλληλα εκφράστηκε και η απορία, διότι σε αυτή τη δεύτερη φάση το να επιμένει ο κεντρικός σχεδιασμός που μπορεί να επιβάλλει μέτρα σωστά ενδεχομένως. Από την άλλη μεριά όμως να επιμένει να διαχειρίζεται το όλο πράγμα σε εμάς διαμορφώνει μια διαφορετικότητα, μια αμφιβολία για το πόσο αποτελεσματικό είναι το σύστημα πλέον. Και εδώ θα πρέπει να μας ξεκαθαρίσουν τι ακριβώς θέλουν να κάνουν κεντρικά. Έτσι. Βεβαίως. Δεν είμαι διατεθειμένος να μην πω πράγματα τα οποία ισχύουν, να μην προστατεύσω τον τοπικό πληθυσμό και εν πάση περιπτώσει να οροποιήσω μια κατάσταση. Όταν αυτή αποτελεί σε κάποιο μέτρο ή σταθμό ενδεχόμενο κίνδυνο. Ταυτοχρόνως αμέσως μετά, ο Δήμος Θάσου επιβεβαίωσε ότι τα 5 κρούσματα αφορούν τους τουρίστες που είναι ασυμπτωματικοί και βρέθηκαν στο νησί της Θάσου και έχουν μεταφερθεί σύμφωνα με τις οδηγίες και την επίβλεψη του ΕΟΔΗ στο ξενοδοχείο καραντίνας. Πιο συγκεκριμένο, ο κύριος Κυριακίδης σε δελτίο τύπου αναφέρει: «Διανύουμε μια διαφορετική τουριστική περίοδο για τη Θάσο. Η προσέλευση τουριστών στο νησί της Θάσου καθιστά επιτακτική την τήρηση απόλους των μέτρων ατομικής προστασίας και την πιστή εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλων με ψυχραιμία και υπευθυνότητα. Αντιμετωπίζουμε κάθε ιδιαίτερη συγκυρία».